από μέρους της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων απευθύνω χαιρετισμό στη σημερινή συγκέντρωση. Οι αγρότες μαζί με εσάς αποτελούμε το πιο παραγωγικό κομμάτι αυτής της κοινωνίας. Οι μαχόμενοι αγρότες μαζί με εσάς τους εργαζόμενους του καθημερινού αγώνα αποτελούμε και το πιο ουσιαστικό κομμάτι της. Σε εμάς δίνεται σήμερα άλλη μια ευκαιρία να γνωστοποιήσουμε μια σειρά από ζητήματα που ταλαιπωρούν τον αγροτικό κόσμο. Δεν ήρθαμε βέβαια μόνο να τα πούμε. Ήρθαμε και να ακούσουμε. Και όχι απλά να πούμε και να ακούσουμε. Ήρθαμε και να ζυμωθούμε μαζί σας στο μεγάλο ζυμωτήρι της αντίστασης, της μάχης, της μεγάλης ανατροπής απέναντι στα σχέδια που εξυφέρονται εις βάρος μας. Γιατί μόνο μαζί μπορούμε να αντιπαλέψουμε το φάσμα του πολέμου, της φτωχοποίησης, της εξαθλίωσης που κάποιοι απεργάζονται για να αυγατίζει ο πλούτος. Σε ό,τι μας αφορά λοιπόν, ξέρουμε πολύ καλά ότι δεν είναι οι συγκυρίες. Δεν είναι η άσχημη μας μοίρα. Δεν είναι ο κακός καιρός. Είναι το παιχνίδι που παίζεται στην πλάτη των αγροτών. Τεράστιες επιβαρύνσεις από τη μία και εξευτελιστικές τιμές του παραγωγού από την άλλη. Με μια κυβέρνηση που ταλανίζεται ανάμεσα στα ψίχουλα ενίοτε για την επιβίωση και στις ασπιρίνες για τη θεραπεία του κακού. Επικαλούνται δημοσιονομικές δυσκολίες. Δεν τις επικαλούνται όμως όταν αφορά τα υπερκέρδη των εταιριών της ενέργειας. Επικαλούνται επίσης ότι για δημοσιονομικούς λόγους δεν μπορούν να δώσουν αγροτικό πετρέλαιο παρά μόνο τον ειδικό φόρο κατανάλωσης για ένα γέμισμα του ρεζερβουάρ. Και αυτό μόνο για φέτος. Μα εμείς χρειαζόμαστε πολλά, πολλά γεμίσματα για να κάνουμε τη δουλειά μας. Δίνουν αφορολόγητο πετρέλαιο όμως στους εφοπλιστές, στους ξενοδόχους, στους κλινικάρχες, χωρίς περιορισμούς. Επικαλούνται ότι δεν μπορούν να εγγυηθούν ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα για τους αγρότες. Εγγυώνται όμως τα εισοδήματα και τα κέρδη πολλών εκατομμυρίων ευρώ των εταιριών των αυτοκινητοδρόμων και της Fraport. Επικαλούνται πως ο ΕΛΓΑ δεν μπορεί να καλύψει την ασφάλιση της παραγωγής στο 100% και για όλα τα ζημιογόνα αίτια. Επιδοτεί όμως τις μεγάλες επιχειρήσεις όταν πλήττονται σε εισαγωγικά από κάθε αίτιο. Είτε αυτό λέγεται κοροναενισχύσεις, είτε λέγεται επιστρεπτέα προκαταβολή, είτε απώλεια εσόδων λόγω του πολέμου στην Ουκρανία. Για μας, οι υψηλές τιμές των ζωοτροφών, τα καύσιμα, το ηλεκτρικό, τα αγροτικά εφόδια, η φορολόγηση, η σκληρή όρη διαβίωση στην Ήπεθρο, το ότι αναγκαζόμαστε να βάζουμε βαθιά το χέρι στην τσέπη για την υγεία μας και την εκπαίδευση των παιδιών μας αφενός, οι χαμηλές τιμές των προϊόντων, η καταλήστευση του μικρού αγροτικού εισοδήματος από εμπόρους και επιτίδιους αφετέρου δεν μας αφήνουν κανένα περιθώριο. Η μόνη μας λύση είναι η δυναμική μας απάντηση και η συμμετοχή. Και αυτό προτίθεται να κάνει, όπως πάντοτε με συνέπεια, η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων. Συνάδελφοι, συναδέλφισσες, είναι επιτακτική ανάγκη σε αυτούς τους χαλεπούς καιρούς για τη γεωργία και την κτηνοτροφία μεθοδικά να κάνουμε γνωστό και να αγωνιστούμε για το αγροτικό ζήτημα, έτσι όπως το βιώνουμε, να συμπαραταχθούμε με όλες τις κοινωνικές ομάδες που κι αυτές υποφέρουν από τη βάναυση προσβολή του δικαιώματος σε μια καλύτερη ζωή και να παλέψουμε για ένα δικαιότερο μέλλον που θα μας δίνει τις προοπτικές της ελπίδας και της ικανοποίησης των σύγχρονων αναγκών μας. Η κατάσταση που βιώνουμε σήμερα, με όλα σας προανέφερα, οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στον αφανισμό ενός μεγάλου μέρους της κτηνοτροφίας και της γεωργίας. Με τη συμμετοχή μας, με τους καθημερινούς μας αγώνες, με τις πρωτοβουλίες, τις παρεμβάσεις, τις κινητοποιήσεις της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων, δεν θα το επιτρέψουμε.